κλάψουνε μανούλες. Δεν έχει καταλάβει ο κόσμος που έχουμε βλέξει. Θα έρθει ένας από τους πιο έμπειρους οικονομικούς συντάκτες που έχουμε, ο Χρήστος ο Κώνστας από το Φιλελεύθερο. Έλα, Χρήστο, έλα. Καλή σου μέρα. Για να αναλύσουμε και να πούμε με κάθε λεπτομέρεια τι μας περιμένει σε σχέση με τον πολυτραγουδισμένο έμφυα, Χρήστο. Και ποιες βεβαίως περιοχές θα πληγούν περισσότερο, γιατί μας ρωτούν πάρα πολύ. Ακριβώς. Εδώ υπάρχει ένα μυστικό που είναι κρυμμένο στις καρδιά στα βάθη. Mm-hmm. Θα υπάρξουν αυξήσεις τιμών και σημαντικές αυξήσεις των αντικειμενικών αξιών. Mm-hmm. Με ένα κριτήριο αρκετά πονηρό. Δηλαδή, την εμπορική τους χρησιμότητα. Mm-hmm. Κλείνει η παρένθεση. Πόσο προκύπτει όμως αυτό? Εδώ δεν γίνεται καμία πράξη, λένε, στην αγορά. Η αγορά είναι νεκρή, λένε όλοι. Και πώς βρίσκουμε το σημείο? Εδώ μπαίνει η καινούργια μόδα της εποχής, το Airbnb. Διαβάσαμε κάτι στις εφημερίδες για αυτό που λες σήμερα. Προσέξτε, για μείωση ή εξαφάνιση του ΦΠΑ. Έρχεται λοιπόν η κυρία Παπανάστου και λέει: όποιος νοικιάζει Airbnb, mm-hmm. απαλλάσσεται από το ΦΠΑ. Μας, με ποια λογική αυτό? Αρκεί να παρέχει μόνο υπηρεσίες. Να μην παρέχει τουριστικές. Να μην παρέχει πρωινό και άλλες mm-hmm. τουριστικές. Μόνο το δωμάτιο. Ναι. Αυτό λοιπόν οδηγεί σε ένα μεγάλο κίνητρο καταγραφή τη συναλλαγή. Mm-hmm. Εντάξει. Εφόσον λοιπόν καταγραφεί η συναλλαγή στο Airbnb, ναι. υπάρχει μια εμπορική αξιοποίηση του ακινήτου. Άρχεται λοιπόν η Επιτροπή των Σορφών και των Τεχνοκρατών και λέει: εφόσον αυτό το ακίνητο νοικιάζεται έστω, λέω, 50-100 ευρώ την ημέρα. Σημαίνει ότι έχει εμπορική αξία. Έχει μια εμπορική αξία Χ, την οποία τώρα προσδιορίζει όλη την περιοχή. Άρα μπορούμε να υπολογίσουμε και με βάση αυτό το κριτήριο την εμπορική αξία. Άρα, το συμπέρασμα ποιο είναι? Για να βλέπουμε και την κάρτα που έχουμε ετοιμάσει με τους αριθμούς, Χρήστο, για να το εξηγήσουμε. Να τη δούμε στη την κάρτα, αλλά. Ναι, το μυστικό λοιπόν. Εδώ, κοιτάξτε τώρα. Οι φθηνές λεγόμενες περιοχές, εκεί που μέχρι τώρα. Εκεί είναι που θα αυξηθούν κυρίως οι αντικειμενικές. Σημειώστε οι πυκνοκατοικημένες λαϊκές περιοχές. Βεβαίως. Εκεί θα έχουν μία αύξηση της τάξης του 20-40%, που αμέσως όμως από το 2,70 να πάει στο 2,80 ο ΦΠΑ, λες δεν είναι μεγάλη υπόθεση, αλλά στα 100 τετραγωνικά. Ο έμφυα. Μα και δεν είναι μόνο αυτό, Χρήστο. Είναι καμιά δεκαπενταριά φόροι ακόμα που ακολουθούν το ακίνητο. Βεβαίως. Έτσι θα αυξηθούν και αυτοί όλοι πάνω. Γονικών παραγωγών. Τα τεκμήρια, βεβαίως. Που είναι πολύ σημαντικό που αμέσως προσθέτει. Προσέξτε λοιπόν, όταν έχουμε μία τιμή ζώνης 500 ευρώ, με ένα μια αύξηση της τάξης 30% πάει στο 650. Και εκεί τα δω διαφορά τώρα, ήδη. Αλλά ο έμφυα. Τερατώδης η διαφορά του έμφυα, έτσι. Και προσέξτε παρακαλώ, όλο το μυστικό κρύβεται στο λεγόμενο συμπληρωματικό φόρο. Α, μπράβο. Από πόσες χιλιάδες και πάνω? 200. Από 200.000 ευρώ. Ένα ακίνητο από μόνο του μπορεί και να μην φαίνεται. Όταν όμως έχεις και ένα εξοχικό στο χωριό, το οποίο χωριό τυχαίνει να είναι σε τουριστική περιοχή. Την πάτησε. Έτσι, τότε ανεβαίνει και από εκεί και ανεβαίνει και συνολικά η περιουσία. Θα δούμε λοιπόν εδώ ένα άλλο παράδειγμα. 800 ευρώ η τιμή ζώνης. Πάει 1040 με την αύξηση 30%, μεσοσταθμικά την υπολογίζουμε εδώ, και βγαίνει η διαφορά στον έμφυα ένα συν 28%. Και τώρα αρχίζει το κλάμα, το πολύ κλάμα τώρα. Εδώ, όταν έχουμε πιο ακριβές περιοχές, όπως είναι 2.000-2.500 ευρώ, η μικρή αύξηση της τάξης του 30% στην αντικειμενική αξία αυτομάτως οδηγεί σε υπερδιπλασιασμό, σε 69% ή 53%. Και ποιοι θα την πληρώσουν πάλι την ύφη, Χρήστο? Η μεσαία τάξη. Η λεγόμενη μεσαία τάξη, που δεν υφίσταται πλέον. Αυτή η οποία έχει καταφέρει να έχει ένα ακίνητο, μπορεί να το έχει και να το έχει η τράπεζα. Αλλά επισήμως φέρεται ως ιδιοκτήτης της. Άσχετα να τον κυνηγάνε με πληστηριασμούς και με τα υπόλοιπα. Ακριβώς. Και κυρίως αυτοί που έχουν δύο ακίνητα. Ένα εξοχικό, ένα οικογενειακό, ένα σπίτι στο χωριό. Μεγάλο κομμάτι των Ελλήνων αυτό. Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. 80% ιδιοκτησία. Χρήστο, έλα να καθίσουμε για να βρούμε και τη Σάντρα Γεράγγελου, την φοροτεχνικό μας. Γεια σου, Σάντρα, καλώς ήρθες. Καλημέρα. Γιατί, όπως μας τα περιέγραψε και ο Χρήστος, το πρώτο φιλτράρισμα δείχνει πως το μεγαλύτερο κύμα των αυξήσεων θα χτυπήσει τις λεγόμενες λαϊκές συνοικίες. Ακριβώς. Και συμφωνώ απόλυτα στο γεγονός ότι ουσιαστικά θα έχουμε μεγάλες αυξήσεις σε αυτές τις περιοχές λόγω των βραχυχρόνιων μισθώσεων που έχουν έξαρση όλη αυτή την περίοδο. Αυτό που έχουμε στο Airbnb. Ακριβώς. Και ιδίως στα νότια προάστια, παρά το γεγονός ότι οι μεταβιβάσεις είναι περιορισμένες, στα νότια προάστια έχουμε αγορές ακινήτων κυρίως από ξένους επενδυτές. Αυτό αυτομάτως ανεβάζει την εμπορική τους αξία. Ναι. Άρα λοιπόν και σε αυτές τις περιοχές θα έχουμε ιδιαίτερα αυξημένες αντικειμενικές αξίες. Να τα πούμε, Κουκάκι, Εξάρχεια, όλη η περιοχή γύρω από την Ακρόπολη, στη Θεσσαλονίκη επάνω, τα Κάστρα, που είναι λαϊκή. Όλα αυτά θεωρούνται όμως τουριστικά πλέον? Πώς τα, δηλαδή με τι εφόσον αντίληψη? Υπάρχει αξιοποίησή τους εισαγωγικά
με Airbnb και πολλοί κόσμοι το κάνουν αυτό για να συμπληρώσει το εισόδημα του. Τώρα έχει ένα παλιό σπίτι, το φτιάχνει κάπως, το δίνει Airbnb να βγάλει ένα μικρό εισόδημα, να πληρώσει τις δαπάνες. Που να ξέρει τι τον περιμένει στη γωνία. Ξαφνικά δημιουργεί εμπορική αξία για όλη τη γειτονιά. Μάλιστα, μάλιστα. Μα οι περισσότεροι οι οποίοι κατήχαν ακίνητα σε αυτές τις περιοχές δεν τα ιδιοκατοικούν πλέον, διότι είναι μια αλφα παλαιότητας. Άρα μπαίνουν στη διαδικασία της ανακαίνησης και εκμίσθωσης βέβαια μέσω βραχυχρόνιων μισθών. Αυτό θα ισχύσει τώρα από τον Αύγουστο, με το που μας έρθουν τα εκαρθαριστικά του ΕΜΦΗ, γιατί υπάρχει ένα σενάριο τέλος πάντων που διαβάζουμε στον τύπο αυτές τις ημέρες, ότι η κυβέρνηση προκειμένου να ξεπεράσει αυτό το σκόπελο του ΕΜΦΗ, που καταλαβαίνουμε ότι είναι ένα πλήγμα σε κάθε περίπτωση, θα χρησιμοποιήσει τις ισχύουσες τιμές ζώνης. Αυτό, όπως τα έλεγε και ο οικονόμος στα ελληνικά, είναι wishful thinking. Το λένε στην καρδίτσα. Το λένε στην καρδίτσα. Όχι, είναι μνημονιακή υποχρέωση. Είναι μνημονιακή υποχρέωση να παρουσιαστούν οι νέες αντικειμενικές αξίες και να τις εφαρμόσουν. Γι' αυτό και καθυστερεί. Είχαμε υποσχεθεί ότι ο ΕΜΦΙΑ θα μας αποσταλεί νωρίτερα. Γιατί? Γιατί δεν έχουμε τις αντικειμενικές αξίες. Περιμένει λοιπόν τις αντικειμενικές. Εδώ, παιδιά, υπάρχει ένα μυστικό. Βέβαια, χρειάζεται νομοθετική παρέμβαση αυτό. Γιατί υποσχεθεί κατάργηση του ΕΜΦΙΑ να δώσει τέτοια αύξηση. Όχι μόνο αυτό, μπορεί να έχουμε και αύξηση πλέον του ΕΜΦΙΑ. Μα περί αυτού πρόκειται. Θα έχουμε και αύξηση του ΕΜΦΙΑ. Από μια κατηγορία και πάνω θα δουν αύξηση από ό,τι φαίνεται. Αύξηση του συνολικού εσόδου. Η κυβέρνηση λέει ότι το υπερπλεώνασμα που έχουμε ανάγκη και σας τα έλεγαν και προηγουμένως συνάδελφοι ότι θα έχουμε υπερπλεώνασμα για τα επόμενα πολλά χρόνια. Έτσι. Του χρόνου πρέπει να έχουμε 4,5% πλεώνασμα για να μπορέσει να κάνει και τη λεγόμενη κοινωνική πολιτική κτλ. Έτσι. Λοιπόν, αυτό το υπερπλεώνασμα μπορεί να τροφοδοτηθεί και από τον ΕΜΦΙΑ. Από τη στεγνωμένη κατοικία πλέον και τους πολίτες. Σάντρα, τι έλεγες? Ότι θα χρειαστεί οπωσδήποτε νομοθετική παρέμβαση προκειμένου να ισχύσουν οι νέες αντικειμενικές αξίες. Ο νόμος προβλέπει ότι ο ΕΜΦΙΑ υπολογίζεται με τις αντικειμενικές αξίες που ισχύουν την 1η-1η κάθε έτους. Από τη στιγμή που οι νέες αντικειμενικές αξίες θα ισχύσουν ενδεχομένως από τον Απρίλιο και μετά, θα πρέπει να υπάρξει νομοθετική παρέμβαση προκειμένου να υπολογιστεί ο ΕΜΦΙΑ με τις νέες αντικειμενικές. Και μαζί με τον ΕΜΦΙΑ όλοι οι άλλοι φόροι. Τέλος ακίνητης περιουσίας στη ΔΕΗ, τέλη μεταβιβάσεως, γονικές παροχές, δωρεές. Τα τεκμήρια, επαναλαμβάνω, τα τεκμήρια θα σκοτώσουν. Νομίζω είναι γύρω στους 13 φόρους κάπου εκεί. 21... Είναι μαζί είναι με τους δημοτικούς, με όλα τα υπόλοιπα. Αλλά το μυστικό να γίνει. Και γι' αυτό υπάρχει αυτή την εποχή μια έξαρση στις μεταβιβάσεις, στις γονικές παροχές. Να προλάβουν τα χειρότερα. Ειδικά αυτές οι περιοχές που είχαν συμπιεστεί τεχνικά, λεγόμενες λαϊκές συνοικίες. Οι γονείς κάνουν το φυσιολογικό και το αυτονόητο. Μεταβιβάζουν την περιουσία ή τουλάχιστον την ψηλή κυριότητα στα παιδιά τους. Για να προλάβουν τις χαμηλότερες. Όταν έχουμε, ρε παιδιά, με συγχωρείτε, μια τεχνητή πάλι παρέμβαση της κυβέρνησης, τι τους χρειαζόμαστε τους ειδικούς? Ας πάει η κυβέρνηση να ορίσει μόνη της τις τιμές όπου θέλει και όπως θέλει. Εάν εδώ πάνε οι επιτροπές και λένε Περιστέρι, όχι 600 ευρώ, 1000 ας πούμε το μέτρο. Και πάει η κυβέρνηση και λέει όχι 1000, 750. Γιατί είναι λαϊκή και εγώ έχω πρόσημο. Αριστερό. Αυτό τότε είναι τεχνητό τελείως το θέμα. Προσέξτε και πολιτικό, αμυγός πολιτικό. Η ερώτηση είναι γιατί χρειαζόμαστε καν τις αντικειμενικές αξίες. Σε μια εποχή, σε μια χώρα που έχει capital control, δεν μπορείς να κάνεις συναλλαγή πάνω από 500-2000 ευρώ το μήνα χωρίς να φαίνεται από τον τραπεζικό λογαριασμό. Ή έστω εάν γίνεται να είναι εντελώς παράνομη, σε μια χώρα λοιπόν που οι συναλλαγές είναι όλες ηλεκτρονικές και τραπεζικές. Οι αντικειμενικές αξίες είναι πλασματικές αξίες. Και εν πάση περιπτώσει, πλέον δίνεται και το δικαίωμα ακόμα και σε μεταβιβάσεις με χαριστική αιτία, μιλάμε για αγοραπολισίες, να μπαίνουν και τιμήματα που είναι κάτω από την αντικειμενική αξία. Ουσιαστικά στην αγορά επικρατεί εμπορική. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή η αντικειμενική αξία χρειάζεται μόνο για υπολογισμό των φόρων και είναι πλασματικό. Άρα λοιπόν θα πρέπει να πλησιάσουν, να κλείσει η ψαλίδα εμπορικών και αντικειμενικών. Να χρησιμοποιούμε την εμπορική τους καθαρά αξία. Σας ευχαριστώ. Πολιτικά πάντως εδώ ο ΕΜΦΙΑ έχει γίνει τάφος πολλών πολιτικών. Επιχειρεί και η παρούσα κυβέρνηση να πέσει στον ίδιο τάφο από ό,τι καταλαβαίνω. Και θα τα καταφέρει. Μένοντας ανάσταση νεκρών. Θα τα καταφέρει. Παναγία, πρωί-πρωί. Αλλά επειδή είπαμε για ανάσταση νεκρών, ποτέ δεν ξέρει. Καλημέρα σας. Να είστε καλά. Καλημέρα, καλώς εδώ.